Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλέ φουράνιο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θανασσαλές εν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θανασσαλές εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θανασσαλές εν ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία Θεσσαλίας εν ημάς, Κύριε Ελεήσθαι ημών. Δέσποτα σε χώρες των αστυνομίας ημών, Άγιε Επισκεψιές εστιν εις μόνον και θωματός. Κύριε Ελεήσθαι, Κύριε Ελεήσθαι, Κύριε Ελεήσθαι. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Άγιας, θυθέτω το όνομά σου. Θέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως την ουρών και επί των άρτων ημών των επιούσιν δώσε μεν σήμερο και άφησε μη τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειράσμο αλλά λύση μας από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρομία σου. Νικαστές βασιλεύσει κατά βαρβάρων δρόμενους και δώσε οφειλάτων διάσταυρο σου πολιτεύμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο εν το Σταυρό οικοσίως την πονέμου σου και είναι η πολιτεία, σε εκτιρμές σου, εις εκτιρμός σου δώρες εξτεώτας, έφρον τη δυνάμεις του εσπιστούς βασιλής μονίκας χορηγών αυτής, κάτω το πολεμία του συμμαχήν έχινσιν, όπλων ήρην σαΐτη των τρόπιων, και νύν και έγινξε όνος των αιώνων αμήν, προστάσει για φοβερά και κατέσχεν, μη πάρει της αγάπητας εκείσης ημών, πανήμνητε Θεότο και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσε και έλευσε, βασιλεύει και χωρί για αυτήν την ουρανόθεν. Την νίκη ιδιότητα και στο Θεό μόνο ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Γιατί δομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Γιατί δομεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστειο και πηγή στην ανθρώπιση ευδοκία. Δόξα εν υψίστειο και πηγή στην ανθρώπιση ευδοκία. Δόξα εν υψίστειο και πηγή στην ανθρώπιση ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να αγγελεί την αίσθησή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα, αναγγελεί την αίσθησή σου. Κύριε, τι πληθύνσα, θρύβοντε με. Πολύ είπαν είστε εντύπη με. Πολύ έχω στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού του Θεού αυτού. Στη δε, κύριε, αντιλήπτω με δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω και έκρεψε και έκρεψε με ξόρο σου αγίου αυτού. Ο δε και μη την κύπνο σε εξηγέρθεν την κύριε σου αντιλήψη τέμο. Ο φοβηθή σου με τη μεριά των λαού του και έχω συντεθειμένο με. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, σε υπάταξε πάντως εκθέμουν της μήματε ως δόν της αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου της εντελείας σου και του λαού της ευλογίας σου. Εγώ και μύθνη και ύπνος μου ξηγέρθησε και της αντελείψη τέμου. Κύριε, με το θυμό σου λέξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσε με, ότι τα βέλη σου είναι πάγιασαν με και πίστηρεξε με μια τυχία σου. Ο Κρέας την αίγεια σε άρκεια με προσώπη της οργής σου. Ο Κρέας την έδινε στους αστέρες με προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι άλλο μία πέραν την κεφαλή μου ως εφόρτου με βάρη πάντα σε πέμε. Προσώπησαν και σε άψη μου αρπέας με προσώπη της αφροσύνης μου. Τα λοιπόν σε κάθε κάποιον ως τέλος όντρι με ένας και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι η ψώη με πλήστης εν πυγμάτων και ο Κρέας την ίδια σε αρκή μου. Κακόθηκε και ταπεινώθηκε ως βόδα οριών του στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου από σου κατεκρίβει. Κάρδια μου ταράχθηκαν κατά την πεμψυχή μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κάστη με τιμό. Φίλοι μου και πλήσια μου, συναντίε μου ήγγισαν και στη αίσθησαν και στα μακρόθυν αίσθησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντε τη ψυχή μου και οι ζητούντε τα κακά μιλά άλλε σημαντικότητε και δολιότητε. Όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φως σου που εικόν και σ' άλλο σου κανηγώ το στόμα αυτού. Και γινόμιζε άνθρωπο σου που ακούν και που έχουν δεν σταματεί αυτό ο λιγμό. Ότι πεισή και ήλπισε εσύ, ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι η πονμή ποτέ παρόση με εχθρή μου. Και εν το σελεφθή πόδο με πεμέ με γαλμόνισαν. Ότι εγώ σμάστηκα σε έτοιμο σχέδιο των μεραπιών σε διαπαντό. Ότι την ανομία μου γόνα κυλό και με μέσω τη αμαρτία μου. Δε εχθρή μου ζώση κρατιάνται περιμένει.
και πληθύνσιν μέσον εις μη αδίκως. Οι ανταποδίδεοντες μη κακάν έργα των ενδεβολών και καταδίκων αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχε στη βοήθεια μου, Κύριε, τις σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχε στη βοήθεια μου, Κύριε, τις σωτηρίες μου. Ο Θεός προσελωθρίζω. Δίψε σε εσύ ψυχή μου, σαν προσάρξη μου, ηλί μου και αβάδο και ανίδρου. Ούτως εν το Άγιο Όφθης του ειδήν τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος υπέρ ζωάς τα χείλη μου πενέσου εσύ σε. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας κύρας μου. Ως εξτιώτης και ποιότης εμπλήστη ψυχή μου και χείλη γαλλιάς συνέχισε το στόμα μου. Με μονιβώς τρομίσμα της όρωτης μελέτων εσύ σε. Ότι γίνεις βοηθός μου και δεν σκέπει τον τρίγου σου αγαλλιάσουμε. Κουρθεί ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινη ζήτη στην ψυχή μου. Συλλέψονται στα κατώτατα τη γη, παρόθεση τη χειρά των φαία με ίσορα που εκουνέσονται. Ο δε βασιλεύσεν φράνθιστε επί το Θεό, μην εθίστε πάσο μνήμων εν αυτού την φράγκε στο μοραλούν τον άδικα. Εν τη όρση μελέτων σε σε ούτε γίνει βοηθό μου και τη σκέμη του τρίγου σου αγαλιάσουμε. Κορυφή ψυχή μου πίσω σου είμαι δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Νίκη και Άγιο σε όλους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Νίκη και Άγιο και έστω σε όλους των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σε τρεις μέρες φτιάξε και εκτείναντι σου. Σε θέτα ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησή μου. Ότι η πλήστη κακό η ψυχή μου και ζωή μου το άδικησε. Προσελογήσει μετά τον καταπεινόντων εις λάκων έγινε και άνθρωπος. Αβοήθητος εν έκρισε ελεύθερος. Όσοι τραυματικοί καθέρνησαν τάφων. Όλα και μνησε έτη και αυτή σχηρός απόσθησαν. Έθι ντόμι λακοδοτάτων σκοτεινής γης και αθανάτων. Πε με επιστήχθη μόνος μη πάνες με το ερισμό σε επίγεση πε με. Εμάκνησες γνωστός με πε με ότι ήταν με τέλεγμα με αυτής. Πάρε εδώ την ξεκουρευόμενη οφθαλμή μου σύνη της αυτοχίας. Και έκραξα προς τα Κύριε όλη την ημέρα διπέθεσε προς τα σχήρας μου. Μη τις συνεκτής ποιήσεις στα μάσια ή ατρία να σε εξημολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε στην τοτά αυτολιώς ή την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου. Και δικαιοσύνη σου εγγύη πλεσμένη. Κάγω προσία Κύριε και έκροξη την πρωί προσευχή μου που θάρσει. Ένα δίκαιρε από αυτή την ψυχή μου στρέψει το πρόσωπό σου και μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε εκνεότητό μου. Ψωθίζεται τα ταπεινότητα στην πορεία. Και με διήρθουν οι οργέ σου, φοβερισμοί σου εξετάρξαν με. Κύκλωσαν με όσοι δρόμο την ημέρα πιέσκουν με άμα. Μάκνεσαι που είμαι φίλο και πλήσιο με στο είδο τη πορεία. Κύριε ο Θεός, σε τρεις μέρες και έκρισε και εκείνα αντίο σου. Σε θέλω τα ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στην δέησή μου. Βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα ενδός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη βλαθάν πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον εμπιλατεύουν τα πάσα μου μίσου, τον ιόμιο πάστα συνώσεις σου. Τον ετρώμιο εκφράστη ζωή σου, τα στεφανώντας εν ελέγχη τιμής. Τον επιπλώντα να καθέσει την ευθυμία σου. Ανακοινήσει τη όσα ετένει ό,τι σου. Η όλη μου σύνα ο Κύριος, η κρίμ πάση δικουμένη. Εγνώρισε τα σου αυτού του μου σύν. Τη ίση δε ήθελε μου τα αυτού μου. Εκτίμω και λίμω και ο μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ο Χριστέρο σου γεστή στη ουδέα του αιώνα μηνύ. Ο κατά σε να μην σημαρπίσει νημίν. Ο δε κατά τα σημαρτήσει μου ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ρονό που τη γη εκρατέωσε. Κύριος το έλεος αυτού του σπουμένου σου αυτών, καθώς εν απέκτησε να ρωθεί με αποδεσμόν εμά και εν θυμό της εν μοιήσιμον, καθώς εκτήρη πατήρης ο κτήρης και κύριος σπουμένου σου αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμείς το τυχούς εσμέν, άνθρωπος εσύ χώρος ημέρα ψου άνθρωπος του αγρού του σε ξανθήσιμ, ότι πνεύμα δε ήρθεν αυτού και υπάρξιμ, και ο καπεγνώστη των τόπων αυτών, το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα προσφορμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτοποιησιών τη φυλάσσου συνδέθηκε αυτών. Και με μνημένη στο εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν το ουρανό και μα τον θρόνο αυτών. Και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού.
δύνατε εις χειπίδες των λόγων αυτού, το άκουνις της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριε πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το σπουδίες αυθολόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το σπουδίες αυθολόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσα τις προσευχές μου, ενώ τις νέες αιμαντελθείς άκουσαν την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαίωθος δεν απέχουν σου πάζον, ότι καταδίωξε εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνητής μου. Κάθισε με σκοτεινής σου συγκρούς αιώνας και κερδίες είπε με το πνεύμα μου, ένε μη ταράχθη καρδία μου. Μνήσε την ημερών και μελέτησε εν πάση εργές μου και ήμως εν το χειρόν σε μελέτων. Διαπέδωσε προσέτας κυρίως μου ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση. Τα κύρις άκουσόν μου, Κύριε, ξέλπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πείμα και με σημαίνεις καταβαίνουν σε λάκουν. Ακουστόν πίσω με το προϊτόλιο σου την πίση ήλπισα. Γνωρίσόν με Κύριε οδόν επορέψουν την προσέτα την ψυχή μου. Ξέρω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως σε κατέφευγουν. Δίδαξα με το πίν της έλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν του γίνεται με γεύθεια. Εν και το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου. Και το λες εξωτερεύσεις εχθρούς μου και πολλοί πάντα στον στρίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε έτσι μετά το δούλου σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε έτσι μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό δεν γίνεις μην γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και άγιξε όλας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ρωγήστε το Κύριο τε αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου ημιν άμην αυτός. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ρακίνω το αυτικέ στη θαυμάστην οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφορών, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήζει γαριάς εις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσιν, δόξα το σε δόξας αντί Χριστόν, δόξα το σε θαυμαστός αντί
δόξα το ενεργούν τη διά σου, πάσιν η άματα. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιού Πνεύματι, that son of Celebria and Cari and of Aegina was an ardent lover of virtue and a saint of the modern age. That God-inspired servant of Christ, Nectari, also let us honor him. He pours out all kinds of healing to those who pray with faith and cry out reverently. Glory to Christ who glorified you. Glory to him for your miracles. Glory to him who through you gives cures and healing to all. Του Γαβριήλ φθεξαμένους υπαρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσπότης, εν σίτη Αγία Κιβωτό, ως έφυο δικαίος Δαβίδ, εδείκτης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστη σου, δόξα το ενικήσαν τη εξού, δόξα το προελθόν διέξω, δόξα το ελευθερώσαν διήμας, διά του τόπου σου. Έτικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ο ήλιος λαμπρός εν εσχάτης της χρόνης, ανέτυλας ημήν διωσίας ζωής σου, νεκτάριε όσιε και προσδόξαν και ένεσιν, πάντας ηγυράς Χριστού του πάντων δεσπότου, τους εδείξαντος δε δοξασμένων σε Πάτερ, θαυμάτων δυνάμεση. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Your precious holy scalpels accuse in abundance, amazingly each day by divine activation, the perfume and fragrance of the Holy Spirit that it emits, fills with peace and joy all those who run to your holy monastery with found devotion and longing, O Father Nectarios. Εμά των εξαγνών, των δεσπότη των όλων, τεκούσα και οίν, μητέρ πέντα μη δόλος, παρθένος διέμεινας, μετατόκων και άφραστον, όθενα παντέστα μεγαλεία σου κόρη, μεγαλύνομεν και τη θερμή σου πρεσβεία σωθήν ελπίζομεν. Την καθαρότητα της πολιτείας σου και την ευθύτητα, Πάτερ των τρόπων σου, ως προσφόρα πνευματική δεξάμενος ο δεσπότης, η αμά τον κρίνησε, εν εγίνην ανέδειξεν, της πίστος προστρέχουσιν, της αγνής διψανίσου, της νέμουσιν ως μην ουρανίου, πάσιν και θείαν ευωδία. O Nectarios, the grace of doing miracles which God gave to you is active in your holy relics everywhere, and it truly amazes the minds of the faithful. Therefore crowds converge upon your monastery, and pious people flock to where your relics are. The sick and suffering receive their health by your assistance, O wise hierarch, and with rejoicing
They hymn and praise Christ, who sanctified you, O saint of God. Ο των όλων συνοχεύς και των αιώνων ποιητής, σύνες και εθνοί περνούν όλος τη Θεία σου γαστήρ, μη αποστάς της πατρικής σου μόνης άχραντε, διπλούς δε εκτισής μήτρας προέδραμεν, άνθρωπος ομού και Θεός τέλειος, και του Αδάμ την φύση είναι Θεός εν, και πάντα κοσμόν διέσωσεν. Αυτόν δισόπι Θεογεννήτωρ, σωθήνε τας ψυχάς ημών. You interpreted rightly the words of God and the orthodox doctrines you taught as well, for you were a genuine and devout godly hierarch, and as such you did educate the minds of the orthodox in the love of God and the way to salvation. Then you built a holy monastery for women. Aegina, moved by God for the nurture and care of souls, Holy Father Nectarios, the nuns who live there venerate your divine and holy relics reverently, and with them are observing your holy memorials. Μάνα δόχων σε στάμνων και λογικήν, φωτοφόρων λιχνίαν και θεαυγήν, ο Θείος Νεκτάριος επιστάμενος άχραντε, τεσσές φωταγωγίες ψυχήν και διάνοια, ως αρέτης εργάτης αξίως πεφώτιστε, όνθεν σε παρθένων εν ταυτόν και μητέρα, Χριστού Πανακύρατον Ορθοδόξος, εκήρυξεν Θεότο και πανύμνητε, και νυν της του Υιού σου αγνή απολάβων υπέρνουν ελάμψεως, συναγγέλης δοξάζειν την άρη των δόξαν σου. Εκνιότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσω τις ατήμους. From the years of my youth many passions combat me, but you who are my Savior assist me and save me. Εμισούν τις αιώνες κήθεται από το Κυρίου, τους πόρτος γαμ. You haters of Zion shall be put to shame by the Lord Almighty, for as grass in the fire you shall all be withered. Both now and ever into the ages of ages, amen. By the Holy Spirit, the streams of grace are flowing, watering all of the creation, granting life upon it. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Mm. O Lord, your priests shall clothe themselves in righteousness, your saints shall greatly rejoice. My mouth shall speak wisdom in the meditation of my heart, understanding. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβην και εσύ τη δόξαν εν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενεσάτω πνοή. Πάσα τον Κύριο. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κύριε το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος Γρηγορείτεουν, ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται, εκείνο δε γινώσκεται, ότι ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, γρηγόρησενάν, κι ουκ αν ίασιν διοργήνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον κατέστησον ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτή την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει, ποιούντα ούτως, αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάσιν της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει, αυτό δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησεν με Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήστον εκτιμό σου εξάλληψεν το όνομα μου. Επί πλήν με άφησε να μίζουν και άφησε αμαρτήσεις μου καθάρισον με. Ότι την αραμία μου αγωγενός και αμαρτία μου αναπαιώνω με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονήρον ποιόν σε ποιήσαν. Όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγες σου και νικήσουν να κρίνεις θέσεις. Λογάρ αμήν συνελήφθην και να μαρτήσει και σε μη μου. Λογάρ αληθήν αγάπης και στα άδειλα και τα κρυφία της οφείλων σου δηλωσάς με. Ραντείς με σώπου και καθαριστείς με, πλυνείς με και πέρχουν όλοι ευκαντήσεις με. Ακουτείς μεγαλήν σου και πως είναι αγαλή ως θεστέα ταπεινωμένα. Απόστριψαν το πρόσωπό σου από το μάρτιό μου και πάσου μες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά να κτίσουμε ο Θεός σε πνεύμα τη συγγένεια τη κάθε μου. Μία απορρίψη με αυτό το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο με αντανέλησε απ' ημών. Απόδε με την αγκαλία σου το στήριο και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σου δώσει και συμβεί επί σε επιστρέψου σου. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός σου τρία μου. Αγκαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γίνει την έννησή σου. Ότι ήθελες εσύ να έδωκαν ο καυτώματος που δοκίσεις. Εσύ για το Θεό Πνεύμα συντετριμένου καρδίν συντετριμένη και τα ταπεινωμένα Θεός σου ξεδινώσιν. Αγάθιν ο Κύριε ενδευδοκίες σου δυσιών και κοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες εσύ αν δικαιοσύνη σε αφορά και ο καυτώματα. Τότε ανήσου εσύ ο Θεός ο Μόσχος. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τες του Ιεράρχου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των ημών εγκλημάτων. Ναν ελεήμων ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Σήμερον ο Θεοφόρος νεκτάριος, των νέων της Εκκλησίας αγλαΐσμα, των της αρετήν περνάσας δρόμων, την προς ουρανών πορείαν επίσατον, και εν δες των Αγίων σου
λαμπρότησιν σκηνώσας, ανά και καλυμμένος τρυφάμ, του ξύλου τη ζωής, της μεγαλοπρεπούς δόξης, τα σε λάμψης δεχόμενος. Μην δε εξαιτείτε κινδύνων απαλλαγή και ειρήνη στα θύρα και μέγα ελεός. Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε το κόσμο σον ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεμφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, το Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, που τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και λέησον ημάς. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε ελέησο. Ελέη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει. Σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσε καταφεύγος σωτηρίαν επιζητών, ο μητέρ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Holy Theotokos, save us. Assaults of the passions have shaken me, my soul to its limits has been filled with much despair. Bring peace, O Maiden, in the calmness of your Son and your God, O blameless one. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήραν τεκούσασε και Θεόν, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν, σίγαρνη προσφεύγον ανατείνον, και την ψυχήν και τη διάνοια. Most holy Theotokos, save us. Diseased is the body and the soul. Deem me truly worthy of divine guidance and your care. For you alone are God's mother, as the good and the birth giver of the good. Nah.
ημών. Νοούς μου την ζώφωσιν των πρεσβειών σου, φωτήν διασκέδασον και λόγου δίδωμην, ως ανυμνήσων φεδρός νεκτάρι εθαυματούργε τη θεία μνήμην σου. Saint of God, intercede for us, a father in recent years you shone, forth like an unsetting sun, with the light of your deeds, you marvelously shine the light of the gospel to the ends of the world. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατήχνους νεκταρίε ακολουθήσας, ζωής καθαρότητη, της πάλεως ιεαρχιερεύση Χριστού, Υιός ευκλεΐας της αυτονόφθης και μέτοχος. Now and forever and to the ages of ages, Amen. Holy Immaculate Virgin, in your womb you carried the unbearable nature without burning. You gave birth in the flesh to Christ, the Maker of all, without altering and mixing. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπη ζωής εμείς, τι θυμίσε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνοι πανυμνητέ. Most holy Θεότοκος, save us, I beseech you, O Virgin, dispel my soul's turbulence, also the tempestuous surging of grave despondency. For you, O Bride of God, gave birth to Christ, who is author of serene tranquility, only all spotless one. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευεργέ την τεκούσα το των καλών αιτίων, της ευεργεσίας το πλούτον πάσιν αναβλήσων, πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν εν ισχύ. Το Χριστόν κοίησας αθέο μακάριστε. Holy Θεότοκος, save us. I entreat you, O Virgin, disperse the storm of my grief and the soul's most inward confusion, scatter it far from me. You are the Bride of God, for you have brought forth the Christ, the Prince of Peace, only O blameless one. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αγάπη θείαν εκ νεότητος, Πάτερ ιερός, στοιχειουμένος, ακολουθήσε το Χριστόν ηρετήσον νεκτάριε και εκ πάσης ματαιότητος εμφρόνωσε μακρινά. Saint of God, intercede for us, O Father, with the sayings of your lips, you drip heavenly sweetness into the hearts of those who faithfully receive your words, and you instruct the mind of the faithful to pursue a higher value. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Ιεραρχών αιών αγλάης μανόφθης Ιεράρχα νεκταρίε, Αγίος είναιν αληθήν ενδυσάμενος ως Υιέ, πολιτείας καθαρότητη, διό εφημούμεν σε. Now and forever and to the ages of ages, Amen. O Immaculate Maiden, supernally beautified with the splendors of virginity, you ineffably gave birth to God physically, and by your childbirth you revoked the verdict on Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thou didst run the whole course of the virtues manfully, and was divinely conveyed to the life that knoweth no end.
as a sharer in the lot and portion of the saints. With them entreat the Lord for us, our divine Nectarius, that we find complete forgiveness of all our sins and transgressions, and the salvation of our ailing souls. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την υπέρτιμον στάμναν και Θεοχώρητον, την αΐ Πάρθενον κόρην και Θεοτόκον αγνή, ανυμνήσομεν πιστή και μεγαλύνομεν, ότι ερίσατο ημάς εκ της αρχαίας αράς, τεκούσαν απειρογάμος των υπερουσιολόγων προς σωτηρία των ψυχών ημών. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάνσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοδοξία στον αστέρα των νεόφωτων και εκκλησία των νεόδμητων πρωτήχισμα. Ανυμνήσουμε εν καρδίας εν εμφροσύνην δόξα στήσγαρ ενεργίατι του Πνεύματος. Η αμάτων αναβλύζειν χάριν άφθονον της κραυγάζουσιν. Χέρις Πάτερ Νεκτάριε. Χέρις Πάτερ Νεκτάριε. Άνθρωπος ουρανόφρον ανεδείχθησεν κόσμο Νεκτάριε Χριστού Ιεράρχα. Ζωήν γαρουσίαν δελθόν ακέραιος όσιος και θεόληπτος εν πάσινε χρημάτισας. Εν τεύθεν παρημών ακούεις. Χαίρε δύο οι πιστοί υψούνται, χαίρε δύο οι εχθροί θαυούνται. Χαίρε των οσίων πατέρων εφάμιλος, χαίρε ορθοδόξων ο Θείος διδάσκαλος. Χαίρε οίκος αγιότατος ενεργίας θεϊκής, χαίρε βίβλος θεοτύπτος, θεότυπτος πολιτείας της καινής. Χαίρε ότι αρτίος ημιλήθης αγίης, χαίρε ότι εφρόνος εχωρίστης της ύλης. Χαίρε λαμπρών της πίστεως τρόπιον, χαίρε σεπτών της χάριτος όργανων, χαίρε δύο εκκλησία χορεύει, χαίρε διούν ίσως έγινα χέρι. Χέρις Πάτερ Νεκτάριε. Χέρις Πάτερ Νεκτάριε. Τι ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, της εν Αιγύπτου του Θαυματουργού και Κτήτορος, της εν Αιγίνη Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Κοιμηθέντος Οσίος, κατά το έτος χιλιοστόμ, εν εν εικοστόμ και εικοστόμ. Ον νέκταρ της ζωής της αιωνίου πίνων, νάμα νεκτάρι ιάνσιον βλύζεις, αμφενάτιν νεκταρίου εν Θεού θυμός ήρθιν. On November 9 we commemorate our father amongst the saints, Nectarios, Metropolitan of Pentapolis in Egypt, the wonder worker and founder of the Holy Monastery of the Holy Trinity on Aegina, who reposed in holiness in the year 1920. You drank the nectar of life eternal, and pour out a river of cures, O Nectarios. On the 9th, the soul of Nectarios left his body. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ονυσιφόρου και Πορφυρίου. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ματρώνης. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Γυναικών Ευστολίας και Σοπάτρας. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Χριστοφόρος και Μαύρα ξύφιτελιούνται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Ναρσής και Αρτέμων ξύφιτελιούνται. Τι αυτή μέρα ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή μέρα ο Όσιος Ελάδιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Πατήρ ημών Σιμεών ο Μεταφραστής εν ειρήνη τελειούται. Οι Όσιοι και Θεοφόροι Πατέρες ημών Ευθύμιος και Νεόφυτος. Οι κτήτορες της Σεβασμίας Μονής της Δοχιαρίου εν ειρήνη τελειούται. Τις αυτών πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασίλη Δημήτρη και οφθήσω με φέδρος πανηγυρίζων και ασογηθωμένος ταύτης την είσοδο. Establish your servants who extol you, O Mother of God, for they have formed a spiritual choir for you, the living and abundant fount, and graciously in your divine entry give glorious crowns to them. Την ανεξυχνία στον Θείαν Βουλή, της έκτης Παρθένους Αρκωσέως, του σου υψίστου, ο προφήτης Αβακού, κατανοών εκραυγάζε δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Amazed was the universe, O Maiden, by your most august entry, for O never-wedded Virgin, you who appeared as a most pure temple yourself, did enter the temple of God, now awarding peace to all who extol you with hymns of praise. Συν θείαν ταύτην και πανδημών, ελούνες εορτήν οι θεόφρονες, της Θεομητωρός, δεύτε τας χείρας κροτήσομεν, τον εξαυτίστεχθεντα θεοδοξάζονται. Godly-minded three did not at all created things in greater stead, rather disdaining the threat of fire they trampled it, and joyfully they sang, O supremely praised, then most exalted Lord and God of the fathers, you are blessed. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, πέδα σε βάγης εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διέσωσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν ενεργούμενος, την οικουμένην άπασαν, αγύρι ψαλούσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνα. Τη Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ό,τι επίβλεψη με ταπείνωση της δούλης αυτού, ζούγαρα ποτούνι, μακαριούς με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χεροβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων το σεραπή, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τυκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίησε με μεγαλεία ο δύνατος και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν.
Κύριος Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσημη πίση κράτους εμβραχίων εαυτού, δεσκόρπισιν υπερηφάνους, διανύα καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. You are honored more than the cherubim, and you have more glory when compared to the seraphim. You without corruption did bear God the word, the very Theotokos you do we magnify. Ανηλάβει του Ιδρυπέδους αυτού, μνηστήν ελέος, καθώς ηλάλησε προς τους πατέρας ημών, ο Βραάμ και το σπέρματι, αυτού αιώς αιώνων, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Απάς γηγενής, σκυρτάρτο το πνεύματι, λαμπαδοχουμένος, πανηγυρίζε το δε. Αγιλονόν, φύσης γερερούσα, τα ιερά εισόδια της Θεομήτωρος και φωάτο χέρις παμακαρίστε Θεοτόκε αγνία υπάρθενε. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέλου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπωσιν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Church of Christ be exalted and sing a new and sacred song to your own Son and extol him, the sacred leader of the bride, Nectarios, who has lately appeared as one truly holy. Θεοπρεπόσβιος εμεγαλύνθης θαυμαστός, Νεκτάριε ιεράρχα, παρά του πάντων ποιητού, πήγη θαυμάτων γαρόφθη,
ή των λείψανών σου θήκη. You lived in godly manner, hence the creator of all things wondrously magnified you, O Hierarch Nectarios, the case containing your relics became a wellspring of miracles. Θεοχαρίτωτε κόρη, ηκέτε βέδια πάντος των σόνιων και δεσπότη και πολυεύσπλαχνων θεών πάσης ανάγκης τους ευσεβούς Θεοτόκε. Πάσα πνοή ενε σατωτών Κύριον ενείτε των Κύριον εκ των ουρανών ενείτε αυτόν εν της ύψιστης συπρέπει ύμνος το ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Συ πρέπει ύμνος των Θεών. Praise him for his mighty acts, praise him according to the abundance of his greatness. With songs of praise let us gather as one and celebrate the bright commemoration of the God-bearing Bishop Nectarios, whom Christ lately glorified for his illustrious way of life. For he was wondrously given the grace to heal and to care for the believers all. Εν είτε αυτόν εν ηχος άλπινος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ή των λειψάνων σου θήκη, Πάτερ Νεκτάριε, ως άλλην καθοράτε, Σιλοάμ κολυμβήθρα, νοσήματα γαρπάβιντα, χαλεπάμ και υγείαν και λύτρωσιν, της προς αυτήν προσιώσιν νεμινάει, ενεργία την του Πνεύματος. My mouth shall speak wisdom, and the meditation of my heart shall be of understanding. Who
extolled as is worthy your sovereign might and rule, O life-bestowing Saviour. You have recently given Nectarios, the truly inspired man who devotedly worshipped you as an unshaken foundation of true belief and a pillar to your holy church. Εν είτε αυτόν εγκυμβάλλησε βήχησεν, είτε αυτόν η ουρα... Ιερείς σου, Κύριε, εμβίσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Υπέρος μην αγρού πλήρους κατά την Θείαν Φωνή, η ευωδή απέλη των σεπτών σου λειψάνων, νεκτάριε τρισμάκαρτο νευσεβόν, τα σεστήσεις εφραίνουσαν, οθένη έγινα βλέπουσα τι εν σύμ, θείαν χάριν μακαρίζειν σε. Grant us the great mercy.
νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε Θεότο και Παρθένε, και δοξάζομεν σε η πιστή κατά χρέος, την πόλη την ασυστόν, το τείχος το άνοιχτον, την αραγή προστασία και καταφύγη των ψυχών ημών. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεού και επί εις ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Lord King, Heavenly God, Father, Ruler over all, Lord, only begotten Son, Jesus Christ and the Holy Spirit. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καν στην ημέραν ευλογήσωσε, και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξιώσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητόν σοι Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου εφημάς, καθώ περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητόν σοι Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητόν σοι Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητόν σοι Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον διδάξον με, του πείν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Πράτηνον το ελαιός σου, της γίνοσκος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτών, Νεκταρίου Μαρίας, Ελευθερίου Χρήστου, Χρυσοβαλάντου, Γρηγορίου και Σταυρούλας, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν αποργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενεμην δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου τα σκεφαλάσσι μου του Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεταπόλεως του Θαυματουργού, που τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον ποιήσω την δέηση ημών. Αμήν. Δόρισε ημί την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημάς την σκέπη των πτερήγων σου. Αμήν. Αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Θεότο και Σύμφωνα
Ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαιρήμου και τους εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάνσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλαιον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη πόλη ταύτη, εν τη σύκιστρο των εορταζόντων και εν τον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ή ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και σύ τη δόξαν εναπέμπομεν. Σύ το ανάρχου σου πατρίν και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσι επτόχευσαν και επίνασαν, δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθούς. Σι επτώκευσαν και πείνασαν, οι δε εξιτούντες των Κύριων, ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθούς. Επτώχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθούς. Συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφόρων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρέτης φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαρίας εις πάντοδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα τος εδοξάζοντι Χριστό, δόξα τος εθαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάση είναι η αμάτα. Του Κυρίου δεήθω, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των αδιπορούν των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ο χράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμήν και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πειλαθάνω πάσας τα ανταποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντήτω της σκουτίας αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψάλλω το Θεό μου εως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ ο βοηθός αυτού, η ελπίσα αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών, εις γενναίαν και γενναίαν, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδειξάμενος διά την ημιτέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκου. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Συνειδρίας των γόνων και έγινης των εφόρων των εσχάτης χρόνης φανέντα αρέτης φιλών νησίων νεκτάριον τιμήσομεν πιστή ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλύζει γαριάς εις παντοδα πας της ευλαβός πραβάζουσι δόξατος εδοξαζόντι Χριστό δόξατος εθαυμαστός αντί δόξατο ενεργούντι διά σου πασίνι αμάτα. Σοφία όρθιη. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Υιέ Θεού ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας αλληλούια. Συνδυβρίας των γόνων και γίνης των εφορών των εσχάτης χρόνης φανέντα αρετής φίλων γνήσιων νεκτάριον τιμήσομεν πιστή ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλύζει γαριάς εις παντόδα πας της ευλαβός κραυγάζουσι δόξατος εδοξάς αντί Χριστό δόξατος θαυμαστός αντί δόξατο ενεργούντι διά σου πασίνι άματα. That son of Celebria and guardian of Aegina was an ardent lover of virtue and a saint of the modern age. That God-inspired servant of Christ, Nectarios Soletas, honor him. He pours out all kinds of healing to those who pray with faith and cry out reverently, glory to Christ who glorified you, glory to him for your miracles, glory to him through you, gives cures and healing to all. Εν τη υπομονή σου, εκτίσω το μισθό σου, Πατέρωση. Τις προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερήσας τους φτωχούς αγαπήσας και τούτης επαρκές σας αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό Ιωάννη ελεήμων μακάριε
σωθήνετας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εκθρούγαρτας παγίδας συνέτριψε, και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού είπαν σεμνός. Εσπονδύσου την κλίση κατάλληλων, εργασαμέν υφερών ημέν, την μόνιμο σου πίστην, εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθρηφόρε. Όθην προχέησι άματα και πρεσβεύησι υπέρ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστά την φρουρώντε αγρυπνών και του άθωνος όρος στήλων να υφωτών, ανυμνήσωμεν πιστήθιον παΐσιον, εξετούμενοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεόν, κραυγάζοντας ομοφρόνος, ριού ο Πάτερ παντίον των δοξευμάτων του αλάστορος. Παραμύθιον θείων και προπήλειον ασυστών, δισεπτήν σου εικόνα Θεοτό και κεκτήμεθα, εκταύτης γαρπαρέχης μυστικός, ημίν παραμυθίαν και ισχύν, της εν πίστη εκπόση εξ ψυχής, παραμυθία δεσποινά. Δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα τη προσήμας παραμυθία άφραντε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. The Savior's most pure and immaculate temple, the very precious bridal chamber and virgin, who is the sacred treasure of the glory of God, on this day is introduced into the house of the Lord, and with herself she brings the grace in the divine spirit. She is extolled by the angels of God. The heavenly tabernacle is she. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός. Κύριε Δήθωμε, ο Θεός, ο Άγιος, ο Αναγής, αναπαυόμενος, ο Τρεις Αγίου Φωνή, που τον Σεραφείμ ανεπομένος και που τον Χερουβείμ δοξολογούμενος, ο Επιπάσης, Ο Ιππρόνιος δυνάμεις προς τον Ιππρόνιος κύπρο, ο Ιππρόνιος της ιστορίας παραγωγούντας σύμπαντα 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 της ιστορ
πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ημών. Και επίσκεψε μας την Χριστότητή Σου, συγχώρησον ημών πάμπη με έλλειμμα, εκούσιοντα και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητα και λατρεύει τις υπάσεις της ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Παναχράντου Συμητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Ευλογημένος ερχόμενος, δύναμις. Ευλογημένος ερχόμενος,
Άγιος ο Θεός, ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Είμαι συναντήν Κύριο θάνατος το Όσιο αυτού. Πρόσκομαι. Και ανταποδώσουμε το Κύριο πέρι πάντων ο αντεπέδου και νημή. Σοφία. Προς Εφησίες πίστολης Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατήτη, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια, δοκιμάζοντες τι εστιν ευάριστον το Κύριον και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γινόμενα επί αυτών εις χρόν εστι και λέγειν, τι δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός, φανερούτε παν γάρ το φανερούμενον φως εστιν. Διό λέγει έγειε ο καθέβρον και ανάστα εκ των νεκρών και επεφάψει σύ ο Χριστός. Βλέπετε ον πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφιν, αλλά ως σοφιν, εξαγοραζόμενοι των καρπών των κυρών, ότι η μέρη πονηρή είναι εισι δια τούτο μη γένεστε άφρονες, αλλά συνέντες τι το θέλημα του Κυρίου και μη μυθίσκεστε ίνο ένο εστιν ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίου. Sing to the Lord a new song. Πρόσκομεν. The Holy One shall boast in glory. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Ephesians. Let us be attentive. Brethren, walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is a shame even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it is said, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall give you light. Look carefully then how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia Orthia, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση με το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ήλθον ακούσε αυτόν και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και έθερα πέβοντο.
και πάνσο όχλος σε ζήτη άπτες την αυτό τη δύναμης παρά αυτού εξήρχεται και η άτο πάντας. Και αυτό σε πάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγεν, «Μακάρι πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε, μακάρι έστε όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσουσιν ημάς, και ονειδήσουσιν και εκβάλλουσιν το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χάριτι εν εκείνη την ημέρα και σκυρτήσατε, ιδούγαρο μισθός ημών πολύς εν το ουρανό». The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, our Lord. Glory to you. At that time, Jesus stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came forth from him and healed them all. And he lifted up his eyes on the disciples and said, Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you that hunger now, for you shall be satisfied. Blessed are you that weep now, for you shall laugh. Blessed are you when men hate you and when they exclude you and revile you and cast out your name as evil. On account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For so their fathers did to the prophet. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώπεν. Κύριε λέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε λέησον. Σοφία, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί τη δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτο την παράστηση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύω σύνση ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμενη, Κύριε Ιησού, δυσάξιος των συνδεδεμένοντας αρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε, η προσεγγίζει η λειτουργήνση βασιλεύτης δόξης. Το καρδιακό νύνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άνθρωπον και αμέτρητον σε φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος, και αρχαιρεύσει μόνο κρυμάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτων θυσίας, την ιερουργία αν παρέδωκα σήμερα δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος, Κύριο Θεός, ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχόμενος, ο τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγής αναπαυόμενος, σε την ίδιη σοπό των μόνων αγαθών και βίκων, επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου, και καθάρισό μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς. Και ικάνωσό με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένων την της Ιερατείας Χάριν παρεστήνεται η Αγία Σου Ταύτη Τραπέζη, και ιερουργήσε του Άγιον και άχαντο Σου Σώμα και το Τίμιον Αίμα. Σίγαρ προσέρχομαι εκτείνες το όνομα αυτό αυχένα και δέο μέσου,
Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσον προ ενεχθίνεση, είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δωρατάφτα. Σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο. Χριστέ ο Θεό ημών, και συ τη δόξα να αναπέμπομε. Συ το ανάρχο σου πατρίν, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήτα χερουβή μυστικός, εικονίζοντες και το ζώπιό τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμβιωτικήν αποθόμεθα μέρημα, ως τον βασιλιά των όλων υποδεξόμενοι, τις συγγελικές αοράτους δορυφορούμενων τάξησιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήτα χερουβή μυστικός, εικονίζοντες και το ζώπιό τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμβιωτικήν αποθόμεθα μέρημα, ως τον βασιλιά των όλων υποδεξόμενοι, τις συγγελικές αοράτους δορυφορούμενων τάξησιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήτα χερουβή μυστικός, εικονίζοντες και το ζώπιό τριάδι, των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμβιωτικήν αποθόμεθα μέρημα, ως τον βασιλιά των όλων υποδεξόμενοι, τις συγγελικές αοράτους δορυφορούμενων τάξησιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Θυμία μας σε προσφέρουμε, Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, όπως δεξάμενος εις το πράνος θυσιαστήριον, αντικατάπεψε με την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελεήμων ελεήσον ο Θεός κατά το μέγα λεώσει και κατά το πλήθος των ηκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλειο πλήρημα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι και να νομίμω γινός που και η αμαρτή μου οποία μου στην διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιοθήσει της λόγης και δικήσεις από την ελευθέση. Και του γαρέν ανομίες την ελήθεια και αμαρτίες εκείσεις έμε ελήτερη μου. Η δούγαρα αλήθιν αγάπη σε στάδελα και τα κρύφια τη σοφία σου μπροστά μου. Ραντή με ισόπου και καθαριστήσω με ποινή με και παιχιών αλεπτοντήσω με. Ακουτή μεγαλεία σου και ευφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τα πεπλωμένα. Απόσκεψουν το πρόσωπό του από την αμαρτιών. Οι πάσει τη ανομίε με εξάλληψαν. Καρδία μου και φερνά μου πίσω να είναι ο Θεό. Και πνεύμα ευθέ συγγέννησον εν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιο. Μη αντανέλησε από μου, απόδοσμη και μεγαλία σου και σωτηρία σου και πνεύμα μου, η γεμονικό στηριξόν μου. Η δάξο να μου σε σωθού σου και ασεβήσει τη σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου και όσο σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήσει και το στόμα μου αναγγελείτε να εσύ. Ότι θέλει τη σε να το κάνω ολοκαυτώματα ούτε βαχή. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο μου. Καρδίαν συντετριμένη και τοποθετημένη με όσο που ξεδελώσει. Αγάθημαν κύριαν τη δοκιά τη Σιών, το δοκιά τη Καρδί Χρυσαλήν. Ότι βραχή τη θυσία δικαιοσύνη σε αναπαραγγείλουν το αυτόματα. Ότι αν όσο που ξεδελώσει, θυσία στη μία σου μόνο. Και λέει στο όνομα Θεό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σ' όνομα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σ' όνομα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σ' όνομα. Ήμαρτον είσαι σωτήρος ο ασώτος Υιός. Δέξι με Πάτερ με τα νόμια και λέει σ' όνομα Θεός. Κράζωσε Χριστέ σωτήρ του τρόνου του φωνήμου. Ηλάσπις προ εκείνες και λέει σ' όνομα Θεός. Της πιστούσε και αγαπούσεν ημάς. Ο Θεός συγχώρησον. Συγχωρήσατε με την φίλη.
στον βασιλέα τον ούλον στον βασιλέα τον όλων υποδέξω στον βασιλέα τον όλων υποδέξω στον βασιλέα των ουνών υποδεξουμένη. Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κυριός ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord, our God, remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών του άγραντο σου σώμα, συντώνει καθαρίδησες και ρώμασιν, εμνήμα του κοινό κυδέρσας υπέθετον. Τις μυροφόρες γενεξή παρά του μήμα της τάσου άγγελος εδώ, τα μοίρα της θητής υπάρχουν αρμόδια. Χριστός δεν διαφθορά σε δίκτυα λόγιος. Ότι κατήλθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, ότι τον άδειν ενέκρουσες τη αστραπή της θεότητος, ότι δε και τους τεθνεώτες εκ των καθαρών ενέστησες. Πάσε δυνάμεις των επώνυμων κράβλων ζωών. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση. Τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη σε ένα φράγκο καυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιθυσιαστριών σου μόσχου. Τότε ανίσου είναι επιθυσιαστριών σου μόσχου. Τότε ανίσου είναι επιθυσιαστριών σου μόσχου και λέει σου με Θεό. Πληρώσω με την δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβού υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάντων σαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον
παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένην σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάδοδε του Αγίου στο θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς προς ενεγγύσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των δούλα αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου του γενέστε σύ ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών, και επισκηνώσου το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιόμεθου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλωσιν αεν ομονία, ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωριστών. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω στην Αρθιόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών τεπάντων και αυράτων, και εσένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα της σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επωπεντού πυλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου χαίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, του Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και εσύ δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead,
and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλόν, στόμεν μεταφόβου, προσκόμεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν ενέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριον ευχαριστήσομεν το Κύριο αξιόν και δίκαιον άξιον και δίκαιον σε μνήν σε ευλογήν σε νύν. Σι ευχαριστήν σε προσκύνει εμπατητό από τη θεσποτεία σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, επερινόητος, αόρατος, εκατάληπτος, Άγιον, ως αύτος, αν Σι και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιου. Σι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσου τη μέλουσα. Υπέρ τούτων πάντων ευχαριστούμεν Σι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Άγιου υπερ πάντων νομίσμεν και ομοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξαστε κατ' αξίως ασκέτηση παραστήκασιν χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξεπτέρυγα πολύ όματα μετάρρυσε πτερωτά. Τον επινίκαιον υμνών άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα Άγιος, 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 Κύριος, Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσάνα εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ωσάνα εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερ ημών κλωμενόν, εις άφεσιν αμαρτίον. Αμήν. Ομοίως και το ποτήριο μετά του διπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Το υπερ ημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Με μνημένη τίμη της σωτηρίου ταύτης συντολής και πάντων των υπερ ημών γεγεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως της εις ουρανού αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Τα σαεκτόνσον σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σεμνούμεν, σε ευλογούμεν, Σι ευχαριστούμεν, Κύριε, και διαμεθύσου. Έτι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπευσον το πνεύμα της του Αγίου Θυμάς. Και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, Θεός ηλάστητη με το μαρτωλό και λαϊσόν. Ο Θεός ηλάστητη με το μαρτωλό και λαϊσόν. Ο Θεός ηλάστητη με το μαρτωλό και λαϊσόν. Και πίσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανό πλήρωμα,
εις παρησία τη προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελεωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αξιώνες την όσα λήθος, μακαρίζειν σε την την Άγη Μακαρίσον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού παρακαλούμε σε πίστη την κύριε Πάση Επισκοπή Ορθοδόξου, τον Ορθοτομούντο το λόγο τη Αληθεία παντό του Πρεσβυτερίου τη Χριστοδιακονία και παντό ιερατικού και μοναχικού τάγματο, έτσι προσφερομένση τη λογική ταύτητα τριν υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των Εναγνία και Συνδικών και Διαγνώτων, υπέρ των Πιστοτάτων και Φιλοχρήστων ημών Βασιλέων, παντό του Παρατού και του Στρατοπέδου αυτών, δώσε αυτή κύριε ειρηνικών των Είστε κύριε πλέον των οδηπορών των όσων των κανόν των εχμαλώτων και των σοφίες αυτών. Είστε κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Εκκλησίας και με αμνημένη των περίπτων. Και επί πάντα σημάστε λέξεως εξ απόσταση. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκης και επί μας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μνήστητη Κύριε. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίου μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος εφτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μη τη Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Συ, παρακατηθέμεθα τη ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπη. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εκετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία,
εις βασιλείας ουρανού κληρονομίαν εις παρησία τη προσέμεις κρίμα εις κατάκρινο. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Στη Κύριε. Ευχαριστούμε Συ Βασίλε Φάωρατε, ότι αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν επιδέπει τους επικυκλικότας ήτης εαυτών κεφαλάς, που καρέκλυναν σαρκή και αίμα τη λασί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσαν ημίνη αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστον ιδίαν χρίαν. Τις πλέωσης σύμπλευσον, τις οδηπορούσης συνόδευσον. Τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρίς συν καθήμενος και όδε ημίνα ουράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν μου. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν μου. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν μου. Πρόσκομεν τα Αγία της Αγής. Εις Αγίου. Και διαμερίζεται ο Θεός του Θεού, και εις Κύριο Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεό Πατρός. Αμήν. Σπάσεν την γυναίξη Θεοφθόγους αυτών, εις απέραντα της οικουμένης, τα ρήματα αυτό. Our Holy Father Nectarios was born on the 1st of October 1846 at Celimbria in Thrace. His parents, Dimo and Maria Kefalas, were pious Christians but not rich in this world's goods. Their son was named Anastasios in holy baptism, and from infancy showed great piety and love for study. When his mother taught him Psalm 50, he liked to repeat the verse, I shall teach thy ways unto the wicked, and sinners shall be converted unto thee. After finishing elementary school, he was sent by his parents to Constantinople to continue his education, at the same time as working in a shop. The boy did not become entangled in worldly cares, but fixed his mind entirely upon building up the inner man in the image of Christ by prayer and meditation on the writings of the Holy Fathers. When he was 20, he left Constantinople for a teaching post on the island of Chios. The young people and villagers where he taught were encouraged to live in piety and virtue by his words, and above all by the example of his ascetic, prayerful life. On the 7th of November, 1876, he became a monk in the famous monastery of Nea Moni,
for he had long desired to embrace the angelic life. Seeking only those things which are above, he was beloved by all the brethren as the very pattern of gentleness and obedience, and was ordained deacon after 1 year. Thanks to the generosity of a pious islander and the protection of Patriarch Sophronios of Alexandria, he was able to complete his studies in Athens and to obtain the diploma of the Faculty of Theology. In 1885, he arrived in Alexandria, where he was soon ordained priest, then consecrated metropolitan of Bendapolis, an ancient diocese in Cyrenia, in what is now Libya. He was appointed preacher and secretary to the Patriarch, whose representative he became in Cairo, where he had charge of the Church of St. Nicholas. Nectario lost nothing of his humility through these honors and was able to inspire his flock with zeal for the evangelic virtues. But the love and admiration of the people for him turned to his disadvantage. Certain members of the Patriarchate became jealous of his success and, led on by the devil, put it about that he was currying favor with the people with the aim of seating himself on the patriarchal throne of Alexandria. The saint made no attempt to justify himself, but placed all his hope in the promise of Christ, who said, "Blessed are you when men revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account." Matthew 5, verse 11. He was dismissed from his see, and he embarked for Athens, where he found himself alone, ignored, despised, and even lacking his daily bread, for he would keep nothing for himself and gave away what little he had to the poor. The meek and humble follower of Jesus Christ planned at first to withdraw to Mount Athos, but gave up the idea, for he put the salvation of his neighbor before his own love of monastic retreat. He spent several years as a preacher from 1891 to 1894, and was then appointed director of the Risarios Ecclesiastical School for the Education of Priests. The school's spiritual and intellectual standing rose rapidly under his direction. The students found in him a teacher with a deep knowledge of scripture, of the Holy Fathers, and even of secular learning, and a director who exercised his authority with great kindness and consideration. His administrative and teaching responsibilities, he taught pastoral theology, did not prevent him as a monk from living a life of ascesis, meditation and prayer, nor from fulfilling the high calling of preaching and serving regularly the holy mysteries at the school as well as in the Athens region. However, there glowed in the depths of his heart a burning love for the peace and quiet of life in the monasteries, and this led him to respond warmly to the desire expressed by some of his spiritual daughters that he should found a women's monastery on the island of Aegina. This he did between 1904 and 1907, and he retired there in 1908 on his resignation as director of the Risario School. Despite countless cares and difficulties, St. Nectario saw the restoration of a type of cenobitic life that was holy in the spirit of the ancient fathers. He gave his utmost bodily and spiritual strength to the construction of the buildings, to divine service, and to the spiritual direction of each one of his disciples. They would often see him in his worn-out cassock working in the garden, or when he disappeared for many hours, they would guess he had shut himself in his cell to raise his intellect to God by bringing it down into his heart to taste there the sweetness of the holy name of Jesus. Although he desired to flee all contact with the world and strictly limited visits to the monastery, the fame of his virtues and of his God-given graces spread in the region, and the faithful were drawn to him like iron to a magnet. He healed many lay people and nuns of their sicknesses and brought rain to the island in time of drought. He comforted, consoled, and encouraged. He was all things to all men. He could do all things through Christ who dwelt in him by the grace of the Holy Spirit. He kept company with the saints and with the Mother of God, and they often appeared to him during the Holy Liturgy or in his cell.
During the difficult years that followed the First World War, he taught his nuns to rely from day to day on the mercy of God. He utterly forbade them to keep any food in reserve for their use, instructing them to give away to the poor everything that remained over. Saint Nectarios also found time to write a large number of works on theology, ethics, and church history in order to strengthen the Church of Greece in the holy tradition of the Fathers, which was often unknown in those days because of Western influences. Saint Nectario lived like an angel in the flesh with the rays of the uncreated light shining around him, yet once again he was calumniated by certain members of the hierarchy who made malicious accusations about his monastery. He bore those later trials with the patience of Christ, meekly and without complaint, as he did the painful illness which afflicted him for more than 18 months before he spoke of it. He thanked God for putting him to the test in this way and did his best to keep the pain he suffered secret until the last days of his life. After a final pilgrimage to an icon of the Mother of God, venerated not far from the monastery, he told his disciples of his coming departure for heaven and was taken to hospital in Athens where, after 50 days of suffering borne with a patience that edified all who visited him, he gave up his soul in peace to God on the 8th of November, 1920. The faithful of Aegina, the nuns of his monastery, and all the Christians who had come close to him mourned the loss of the meek and compassionate disciple of Christ, who, in the likeness of the divine passion of his master, endured all his life's calumnies, persecutions, and false accusations. But God has glorified him, and miracles have abounded since his departure for those who approach his relics with faith or who rely on his powerful intercession. His body remained marvelously incorrupt for more than 20 years, distilling a delicate, heavenly scent, and then returned to the earth in the usual way. His relics were strongly redolent with the same perfume at the time of the translation in June 1953. This perfume has continued over since to rejoice the faithful who come to venerate his precious relics with the assurance that Saint Nectarios has been received by God into the abode of the righteous. His veneration was formally recognized in 1961. Με τα φόβου Θεού, πιστεύς και αγάπης προσέλθετε. Το λείπνος του μυστικού, σήμερον ε Θεού, κοινωνώ με παράλαβε, ούμιγα της εχθρής το μυστήριο. Είπω, ο φίλοι μας ειδώσω, καθαπαιούντας, αλλά ως ληστής με ολογώσει, Χριστίτη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Το δείπνο σου το μυστικό, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μηγάρ της εχθρής σου το μυστηριόν υπό. Ο φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδα, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν την βασιλεία σου. Of your mystical Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as the Judas. But as the thief, do I confess you? Remember me, O Lord,
Remember me, O Lord, in your kingdom. The servant of God receives the body and blood of Christ for the forgiveness of sins and life eternal. Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστην αλήθη, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή βαρή μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σων μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το άσο αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Όρθιοι μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρυτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξαν εν απέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί Συ πεπιθώτας, σώσω το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους σου νημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι παν δόρημαν τέλειον, άνωθεν στην καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον έως το αιώνα. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον έως του αιώνα. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον έως του αιώνα. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λουτουργίαν επιτελέσαμε. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά αιώνα. Του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτου και εφόρου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας,
και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγής Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Απλώς δύο λεπτά να μοιραστώ απλώς μερικές σκέψεις για τον Άγιο Νεκτάριο, ένας τόσος μεγάλος Άγιος και σύγχρονος Άγιος του αιώνος μας. Δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτό τον μεγάλο τον Άγιο. Ο Άγιος ο οποίος αδικήθηκε σε ολόκληρη τη του ζωή, αλλά ήταν και ο Άγιος της υπομονής. Έδειξε υπομονή σε όλες τις αδικίες που πέρασε, είτε ήταν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και στο Πατριαρχείο, είτε όταν ήταν στην Αθήνα και διδάσκολος εκεί στην σχολή της, στη Ριζάριο σχολή, και ακόμα όταν έφτασε στην Αίγινα. Αυτός ο άνθρωπος ακόμα και στον θάνατό του αδικήθηκε. Και γιατί το λέω? Γιατί από τη στιγμή που έγινε ιερωμένος ή ακόμα από παιδί, βλέπουμε εκτός από την ταλαιπωρία που πέρασε με την φτώχεια και την πείνα, έπρεπε από μικρό παιδί να φύγει από το πατρικό του σπίτι να βρει δουλειά. Και ήθελε να μάθει γράμματα, είχε δίψα να μάθει το Λόγο του Θεού. Σπούδασε θεολογία, έγινε ιερωμένος, έφτασε μέχρι την Αλεξάνδρεια και μερικοί από την ζήλια τους τον διώξανε. Τον διώξανε εκεί με 1002 ψέματα, είπαν εναντίον του. Αυτά τα ψέματα δυστυχώς φτάσανε μέχρι στην Ελλάδα, όταν πήγε πίσω στην Ελλάδα ο επίσκοπος της Αίγινας, ο Νεκτάριος. Έδειξε όμως μία μεγάλη ταπείνωση, μία μεγάλη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει όλους τους Αγίους είναι ότι οι Άγιοι όλοι τους ανεξαιρέτως ήξεραν να συγχωρήσουν. Όλοι οι Άγιοι, ό,τι αδικία και να περάσανε, όσα βάσανα και να περάσανε, όσες δυσκολίες και να περάσανε από ανθρώπους, είχαν μέσα στην καρδιά τους την αγάπη και την συγχώρηση. Γι' αυτό και ο Θεός τους αγίασε. Άνθρωποι έχουμε πολλοί οι οποίοι πεθάναν ακόμα και για την πίστη τους. Έχουμε ήρωες, εθνομάρτυρες που λέμε, που τους γιορτάζουμε ως ήρωες της πατρίδος μας, αλλά δεν είναι Άγιοι. Και γιατί, τι τους ξεχωρίζει αυτούς, το μαρτύριο αυτών των ηρώων και το μαρτύριο των Αγίων? Οι ήρωες, ναι μεν χύσανε το αίμα τους για την πίστη και για την πατρίδα, αλλά μέσα τους είχανε μία καταδίκη εναντίον του εχθρού και δεν συγχωρούσανε. Μάλλον όταν πεθάνανε καταριόντουσαν τους Τούρκους. Οι Άγιοι όμως, ό,τι και να τους κάνανε, μέσα τους δείχνανε μία ευσπλαχνία, μία αγάπη, αλλά και συγχώρηση. Γι' αυτό είναι μάρτυρες και Άγιοι της Εκκλησίας και όχι απλά ήρωες. Έτσι, ο Άγιος Νεκτάριος μας διδάσκει πάρα πολλά, ότι όσο και να μας αδικήσει ο άνθρωπος, και πολλές φορές όλοι μας νιώθουμε αδικημένοι από κάποιον και από μία περίσταση και από κάτι, αλλά ο Θεός δεν ευλογεί την αδικία, να το ξέρετε αυτό. Αλλά δεν είναι στα χέρια μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Το καλύτερο πράγμα είναι να αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει και αυτός να μας δικαιώσει
όπως έκανε με τον Άγιο Νεκτάριο. Είπαμε ότι ακόμα και στον θάνατο του αδικήθηκε ο αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όταν πέθανε εκεί στο νοσοκομείο στην Αθήνα, τον πήρανε με ένα φέρετρο και τον βάλανε όχι μέσα σε εκκλησία, μέσα σε ένα υπόγειο της εκκλησίας μέχρι να έρθουν να πάρουν το σώμα του. Σε υπόγειο. Υπάρχει μια φωτογραφία της κοιμήσεως του Αγίου Νεκταρίου μέσα στο φέρετρό του. Αυτή η φωτογραφία βγάλθηκε από το υπόγειο της εκκλησίας που ήταν το φέρετρό του. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία δεν θέλανε να τον βάλουνε. Τόσο πολύ αδικήθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος. Κι όμως ο Θεός βρήκε τον τρόπο να τον δικαιώσει ενώπιον του ουρανού και της γης. Όταν βγάλανε μετά από 25 χρόνια το Άγιο Λείψανό του οι μοναχές, βρήκανε το σώμα του άφθαρτο να ευωδιάζει και ακόμα τα λουλούδια, τα άνθη δηλαδή της πορτοκαλιάς που είχαν κόψει οι μοναχές, είχαν κόψει άνθη από τις πορτοκαλιές και το βάλανε γύρω από το λείψανό του, ακόμα αυτά μυρίζανε και ήτανε φρέσκα. Και όταν είδανε ότι το σώμα του ήταν ολόσωμο, κλείσανε πάλι το φέρετρο και τον βάλανε πίσω. Να περιμένουνε, να κάνουν υπομονή για να δείξουνε, για να περιμένουν αν είναι πράγματι από τον Θεό σημάδι. Και μετά από 5 χρόνια ανοίξανε πάλι το φέρετρό του και τον βρήκανε με μόνο τα οστά του αυτή την φορά. Και όχι ολόσωμος όπως τον βρήκανε πρώτη φορά. Και μία μοναχή σκανδαλίστηκε και είπε, άραγε μπορεί να μην ήταν Άγιος και κάτι άλλο να έγινε. Και εκείνο το βράδυ, στην προσευχή της η μοναχή, παρουσιάζεται ο Άγιος Νεκτάριος σε όραμα, όχι όνειρο, όραμα, να είναι ντυμένος στα αρχιεράτικα του άμφια και να είναι μέσα στο φως. Και είπε στη μοναχή αυτή, μη σκανδαλίζεσαι, εγώ έχω παρησία μπροστά στον Θεό και είμαι Άγιος, αλλά επέτρεψε ο Θεός να φθαρεί το σώμα μου, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από τα λείψανά μου. Και για να μοιραστούν τα λείψανά του σε όλα τη σημεία της γης και να υπάρχει η χάρη του Αγίου Νεκταρίου διαμέσων των οστών του, επέτρεψε ο Θεός να φθαρεί μετά από 25-30 χρόνια το λείψανό του για να μοιραστούν τα λείψανα. Αυτά τα λείψανα, ένα τεμάχιο έχουμε εδώ, να τα προσκύνησετε κι εσείς σήμερα. Να προσευχόμαστε να έχουμε την πίστη και την υπομονή των Αγίων. Να προσέχουμε πολύ την καρδιά μας. Να φυλάμε την καρδιά μας. Τη σκέψη μας. Τι κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα στο πρωινό Ευαγγέλιο το Εωθινό μιλούσε για την Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος. Και λέει, δεν ξέρουμε, λέει, πότε θα έρθει ο Κύριος στην Δευτέρα Παρουσία. Να είμαστε επιφυλακτικοί, να φυλάμε την καρδιά μας, το νου μας, την ψυχή μας. Γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, που είτε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά είτε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα παραδώσουμε μία ψυχή που είναι έτοιμη, μία καρδιά που μέσα της χτυπά για τον Ιησού Χριστό, όπως και οι Άγιοι. Να κάνουμε υπομονή στις δυσκολίες, να κάνουμε υπομονή στις συκοφαντίες και ακόμα και στις αδικίες και να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Με αδικούνε, αδίκησαν και εσένα Χριστέ μου επάνω στο Σταυρό. Αδίκησαν και τόσους Αγίους και μάρτυρες, αλλά εσύ βρήκες τον τρόπο να τους δικαιώσεις μπροστά στο Άγιο Θρόνο σου και έχουν παρησία μπροστά στον φοβερό θρόνο σου. Αυτό δεν θέλουμε εμείς οι χριστιανοί. Αυτό δεν ζητάμε. Αυτό δεν λαχταράει η ψυχή μας. Άμα πράγματι το θέλει η καρδιά μας,
Μη σχολιάζεστε, μη σκανδαλίζεστε, μην αφήνετε τον εαυτό σας να κρίνει και να κατακρίνει και να έχει μέσα τους μίσος και φθόνο για τους ανθρώπους, ό,τι και να σας έχουν κάνει, ό,τι και να είναι. Άγιοι μας έχει καλέσει ο Θεός να γίνουμε, γιατί είναι η φύση μας να είμαστε Άγιοι. Είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα για τον άνθρωπο. Αυτό που είμαστε τώρα είναι παραφύση. Ο Θεός δεν ήθελε τον άνθρωπο να έχει μέσα του είτε την αμαρτία, είτε την πτώση, είτε την φθορά. Αυτά είναι παραφύση. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι όπως είναι Αυτός. Και Άγιος ο άνθρωπος γίνεται όταν ενώνεται με τον Τριαδικό Θεό. Όταν η καρδιά του γίνεται ένα με την καρδιά του Ιησού Χριστού. Εύχομαι οι πρεσβείες του Αγίου Νεκταρίου, αγαπητοί αδελφοί, να μας επισκιάζουν, να μας δίνουν δύναμη και υπομονή στον πνευματικό μας αγώνα. Αμήν. Να σας επενθυμίσω, όσοι δεν ήταν χτες, να σας επενθυμίσω ότι το Σάββατο στις 6 ώρα θα γίνει ο εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και όπως είπα και χτες, την άλλη εβδομάδα θα στείλω χρήματα στους Αγίους Τόπους, σε μερικά μοναστήρια. Όπως ξέρετε, τώρα περνάνε πολύ δύσκολα, δεν υπάρχουν προσκυνητές, είναι η δυσκολία με τον πόλεμο και θα στείλω χρήματα σε μερικά μοναστήρια να βοηθήσουμε εκεί τους αγιοταφίτες πατέρες και τις μητέρες. Όσοι θέλετε να προσφέρετε ή να συμβάλλετε κάτι γι' αυτό, μπορείτε μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορείτε να μου δώσετε κάτι, όσοι θέλετε να προσφέρετε. Αύριο έχουμε Θεία Λειτουργία πάλι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, ο οποίος ήταν ο νονός και βάφτισε τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Βοήθειά μας να είναι άλλοι, όλοι οι Άγιοι, η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα σήμερα.